Ο τελευταίο λόγο ανήκει στη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα σε ό,τι αφορά το μεγάλο κεφάλαιο τη μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. Μήνυμα από την Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημοσία Τάξεω, Στέφη Δράκου, η οποία επισκέφθηκε σήμερα τον Αντένα στο πλαίσιο τη Εκστρατεία Ενημέρωση που για την πρώτη στην ιστορία τη Δημοκρατία προσπάθεια εξυγχρονισμού του συστήματο απονομή τη δικαιοσύνη. Το μήνυμά τη αφορά στα τελευταία τρία μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια που εκκρεμούν στη Βουλή. Ελπίζω ότι τάχιστα τα νομοσχέδια θα τύχουν της έγκρισης της Ολομέλειας της Βουλής, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ένα σχεδιασμός ο οποίος άρχισε εδώ και χρόνια, συζητείται ε, μέσα από μια μακρόχρονη πορεία, φτάνουμε προς το τέλος και ελπίζω ότι θα είναι αίσιον το τέλος και θα καταλήξουμε ε, στη ψήφιση των τριών νομοσχεδίων, τα οποία αφορούν την ανώτατη βαθμίδα της δικαστικής, ε, δομής. Την Υπουργό Δικαιοσύνη υποδέχθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλο του Αντένα Τέλειο Μαλέκο και η Διευθύντρια Ειδήσεων Έλικο Ζαμάνι. Ενώ κατά την ενημέρωση προ αρχισυντάχτε και δημοσιογράφου, η Στέφη Δράκου αναφέρθηκε στου σταθμού τη προσπάθεια μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. Τα τρία νομοσχέδια που εκκρεμούν αφορούν στο νέο εφετείο με 16 νεσέι δικαστών και στο διαχωρισμό ανωτάτου και συνταγματικού δικαστηρίου που θα λειτουργούν και ω τρίτη βαθμίδα στην απονομή δικαιοσύνη με σύνολο άλλου 16 δικαστέ. Πιστεύουμε. Οτι μέσα από αυτά τα νομοσχέδια επιτυχάνεται ο πρωταρχικός στόχος που είναι η γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων διότι αποσυφορούνται ε, με όλα τα άλλα τα οποία προηγήθηκαν όπως το εμπορικό δικαστήριο που δημιουργήθηκε, τον αυτοδικείο, τα, τα διοικητικά δικαστήρια, τη τις διεθνούς προστασίας. Η μεταρρύθμιση θα βοηθήσει την Κύπρο να αντιμετωπίσει και το σοβαρό πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνη με συνολικά 47.000 υποθέσεις να εκκρεμούν σήμερα, 42.000 στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και 5.000 στο εφετείο. Κάθε μέρα που περνά ε, αυξάνεται. Αυξάνεται αυτός ο αριθμός και δυστυχώς ήρθε και η Ευρώπη τελευταίως να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι λέμε, ότι η Κύπρος πλέον είναι τελευταία στην αξιολόγηση σε ό,τι αφορά το χρόνο εκδίκαση τη νομοθεσία. Την νομοθετική μεταρρύθμιση συνοδεύουν και άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεννόηση και με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και είτε έχουν ήδη εφαρμοστεί είτε εκκρεμούν, όπω η εισαγωγή τεχνολογία με το θεσμό Injustice, η εκπαίδευση και εξειδικεύση δικαστηρίων και δικαστών, αλλά και θέματα διοίκηση στη δικαστική εξουσία.